Η ερώτηση είναι, έχουμε ακούσει πολλούς πατέρες και αν δεν κάνω λάθος και εσάς, που λένε ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι χαρούμενος, να εκπέμπει χαρά. Πώς, πέστε μας κάποιους τρόπους, πώς είναι εφικτό αυτό να το αποκτήσουμε όταν συμβαίνουν αυτά παγκοσμίως μέσα στη χώρα μας και κυρίως μέσα στις οικογένειές μας. Γιατί δεν είμαστε όλοι μες στην οικογένεια στον ίδιο δρόμο, δυστυχώς. Ευχαριστώ. Όλα τα χαρίσματα του Θεού τα δίδει ο Χριστός. Αν βάλαμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, με ακούτε? Ναι. Αν βάλαμε τον Χριστό στην καρδιά μας, θα έρθουν όλα τα υπόλοιπα. Και την χαράν ημών ουδείς αιρία φημών, λέει ο Χριστός. Η καρδιά μας είναι δεχτική της Θείας Χάριτος. Και όταν ο Χριστός ενθρονιστεί στην καρδία, δεν βγαίνει με τίποτα. Μπορεί να συμβαίνουν όλα τα θλιβερά που συμβαίνουν γύρω μας. Εδώ οι Άγιοι Απόστολοι τους διέλυσαν μέσα στους Ρωμαίους αυτοκράτορες και στους διωγμούς. Δεν έχασαν τη χαρά τους. Αντίθετα, όσο πιο πολλές δυσκολίες είχαν, τόσο πιο πολύ μεγάλη ευλογία αισθάνονταν και πιο μεγάλη χάρη είχαν. Ο Θεός είναι παρόν στον άνθρωπο. Δεν εξαρτάται η χαρά μας από τα εξωτερικά γεγονότα. Δεν εξαρτάται, δεν είναι κοσμική χαρά να εξαρτάται αν έχει ειρήνη η γειτονιά μας και αν είναι ειρηνική η πατρίδα μας κτλ. Αυτά είναι καλά να υπάρχουν, ευχόμαστε. Αλλά και όταν δεν υπάρχουν, την χαρά νημών ουδείς αιρία φημών. Την χαρά που μας δίδει ο Χριστός, δεν τη σηκώνει κανείς από την καρδιά μας. Γιατί η χαρά μας είναι ο Χριστός, δεν είναι τίποτε άλλο.